Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός για το 2016 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μεσοπρόθεσμο σχέδιο που στόχο έχει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα αλλά κυρίως τις αιτίες της κρίσης που μας οδήγησε ως εδώ και βλέπω ορισμένους εκπροσώπους των παλιών κομμάτων να αρνούνται την ιστορία σαν να μην ξέρει ο λαός μας από πού αρχίσαμε, πού βρισκόμαστε κλπ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε τις βάσεις σε ένα νέο υπόδειγμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης το οποίο θα ανοίγει το δρόμο για τη νέα γενιά και θα προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η εποχή μας και η χώρα μας ειδικότερα. Σε αυτόν τον ευρύτερο ορίζοντα, το επόμενο έτος και ειδικότερα το επόμενο εξάμηνο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Με βάση το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου, αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στις αρχές του επόμενου χρόνου, αναμένεται να γίνει η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος. Θα ακολουθήσει η συζήτηση και πιστεύουμε η συμφωνία για το χρέος. Αναμένουμε στο μεταξύ στους πρώτους μήνες να αρθούν εντελώς οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, τα λεγόμενα capital controls, και αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να προβεί για να ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας. Στο μεταξύ η ύφεση αναμένεται αρκετά υπιότερη από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν και είναι κοινή παραδοχή ότι το δεύτερο εξάμηνο μπορούμε να πάμε σε ανάκαμψη της οικονομίας. Με αυτά τα δεδομένα η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αναμένεται να αναβαθμιστεί και δεν αποκλείεται προς το τέλος του επόμενου έτους να μπορούμε να αρχίσει ο διάλογος με τις αγορές με στόχο τη δυνατότητα δανεισμού από αυτές τόσο του κράτους όσο και των τραπεζών και των ενός ευρύτερου κύκλου επιχειρήσεων. Τέλος, ως τα μέσα του επόμενου έτους αναμένεται να έχει υλοποιηθεί το 80% το μέτρο που προβλέπονται στη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με τους δανειστές. Άλλοι λοιπόν στους δύο αυτούς μήνες κυριαρχούσαν όντως μέτρα μνημονιακού, ας τα πούμε έτσι, χαρακτήρα και μόνο ένας μικρός αριθμός μέτρων εντασσόταν σε αυτό που ονομάζουμε παράλληλο πρόγραμμα. Προς τα μέσα του επόμενου χρόνου έτους η αναλογία αναμένεται να αντιστραφεί. Τα μνημονιακά μέτρα θα είναι ολοένα και λιγότερα, ενώ τα μέτρα που θα αφορούν σε αλλαγές που είχε και ανάγκη, έχει ανάγκη η κοινωνία μας θα καθορίζουν, καθώς και αναπτυξιακές πολιτικές, θα καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική, την ασκούμενη πολιτική. Για την παρούσα κυβέρνηση η υλοποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές αποτελεί μία συμβατική υποχρέωση την οποία τιμούμε. Δεν είναι όμως τα μνημόνια ο ορίζοντας της κυβερνητικής πολιτικής όπως συνέβαινε με τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Και δεν είναι διότι τα μνημόνια δεν μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Διότι η κρίση που έχουμε είναι κρίση όχι δημοσιονομική μόνο, ήταν κρίση του παραγωγικού μοντέλου, ήταν κρίση γενικότερα του τρόπου ανάπτυξης της οικονομίας και συγκρότησης της κοινωνίας. Ακριβώς γι' αυτό από την κρίση θα μας βγάλει η υλοποίηση όλων εκείνων των αλλαγών στο κράτος, την οικονομία και τους θεσμούς που θα θέσουν τις βάσεις, όπως ήδη είπα, για να δημορφωθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης στη βάση νέων αξιών, των αξιών της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Και είναι ακριβώς αυτές οι αλλαγές που εμείς θέλουμε να προωθήσουμε.
Και επειδή πολλοί ρωτούν τι είναι αυτό επιτέλους το παράλληλο πρόγραμμα, θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω ότι παράλληλο πρόγραμμα είναι αυτά που εσείς, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνατε όσο κυβερνούσατε. Είναι εκείνες οι αλλαγές που σε άλλες χώρες πραγματοποιήθηκαν από αστικές κυβερνήσεις, από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, ακόμα και από δεξιές κυβερνήσεις. Αλλά στη χώρα μας εκκρεμούν ορισμένες από αυτές ήδη από την εποχή του Τρικούπη, του Βενιζέλου. Μιλάμε ακόμα για χτιματολόγιο, μιλάμε για περιουσιολόγιο, μιλάμε για τεράστιες ανισότητες στο φορολογικό σύστημα κλπ. Μέτρα και πολιτικές που, όπως είπα, σε άλλες χώρες έχουν προπολού αντιμετωπιστεί. Είναι αυτά που και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάποτε ονόμαζε αστικούς εξυγχρονισμούς, τους οποίους δεν τους απορρίπταμε ως αριστερά, αλλά θέλουμε να τους υλοποιούμε σε συνάρτηση και μαζί με την επίλυση του κοινωνικού προβλήματος. Και ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα όχι αποσπασματικά, αλλά σε συνδυασμό με τομές ρήξης και μετασχηματισμούς που έρχονται από το μέλλον και αποσκοπούν σε μια κοινωνία που θα έχει στο κέντρο και μια οικονομία που θα έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη και τα υπερκέρδη κλπ. Είναι το κατεξοχή στίχημα της δικής μας κυβέρνησης. Αυτό θα είναι το αποτύπωμα στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γεννηματά και θα συνιστούσα λίγο υπομονή για να γίνει ευκρινέστερο. Και έρχομαι στο θέμα της ανακεφαλοποίησης, για το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά και αρκετά ανεύθυνα, να μου επιτραπεί να πω. Από τους κατεξοχήν υπεύθυνους για την κατάσταση της χώρας αλλά και των τραπεζών. Η ανακεφαλοποίηση και η επιτυχία της είναι ένας σημαντικός σταθμός. Πρώτον, διότι υπήρχαν απόψεις και δυνάμεις που επεδίωκαν η ανακεφαλοποίηση να συνδεθεί με την πρώτη αξιολόγηση. Υπήρχαν απόψεις και προσπάθειες καταβλήθηκαν η ανακεφαλοποίηση να γίνει τον επόμενο χρόνο υπό το βάρος μιας οδηγίας η οποία απαιτεί το κούρεμα των καταθέσεων. Και αυτό ακριβώς είναι το πρώτο που θέλαμε και μπορέσαμε να αποτρέψουμε. Δεύτερον, ήταν σημαντική διότι στην αρχή αυτής της διαδικασίας κανείς δεν περίμενε, και είμαι βέβαιος πολύ περισσότερο εδώ μέσα, ή εν πάση περιπτώσει δεν ήταν βέβαιος κανείς, ότι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα μπορέσουν να αντλήσουν τους αναγκαίους πόρους και κεφάλαια, έστω για τις βασικές τους ανάγκες, από τα ιδιωτικά κεφάλαια. Και όμως αυτό επιτεύχθη. Τρίτον, διότι με τον τρόπο που σχεδιάστηκε και έγινε εγκεφαλοποίηση, περιόρισε τις δανειακές ανάγκες αρκετά, στο όριο των 6 δισεκατομμυρίων, αντί των 20-25 που πολλοί έλεγαν. Ποια είναι η κατάσταση μετά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? Στην Πειραιώς το 26% περίπτωση μετοχών ανήκει στο δημόσιο μέσω του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το 40% επιπλέον ανήκει σε εγχώριους επενδυτές. Συνολικά οι εγχώριοι επενδυτές συγκεντρώνουν το 66%. Πιστεύω η κυρία Γεννηματά να ξαναδιαβάσει την ομιλία της και να προσέξει τι ακριβώς είπε από το βήμα αυτό. Για θελληνισμούς κλπ. Στην Εθνική Τράπεζα το 41% των μετοχών ανήκει στο ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και το 12% ίσως και περισσότερο βρίσκεται στην κατοχή άλλων εγχώριων ιδιωτών επενδυτών. Συνολικά το ποσοστό, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 53% είναι στην κατοχή εγχώριων επενδυτών. Και στις δυο λοιπόν μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες η συμμετοχή του δημοσίου και των εγχώριων επενδυτών είναι καθοριστική. Οι κραυγές επομένως περί αθελληνισμού τραπεζικού συστήματος δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά ακόμα και στην Alpha Bank, λόγω του μεγάλης διασποράς των μετοχών, το δημόσιο μέσο του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ είναι ο σημαντικότερος μεμονωμένος μέτοχος με 11%. Τόσο στην Alpha Bank όσο και στην Eurobank το κράτος συμμετέχει με εκπρόσωπό του
στο ΔΣ με ισχυρές αρμοδιότητες και δυνατότητες βέτο σε μια σειρά κρίσιμα θέματα. Το συμπέρασμα είναι ότι διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα βεβαίως ελέγχου τραπεζικού συστήματος, στο οποίο παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, μεταξύ αυτών όμως και το δημόσιο παίζει σημαντικό καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο λόγω ή μέσω των μετοχικών του συμμετοχών, αλλά κυρίως διότι είναι ο παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών. Τι κατέστησε, για να έρθω σε ένα άλλο ερώτημα, τι κατέστησε αναγκαία τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών? Γιατί έγινε? Παρακαλώ πολύ, κάντε λίγο ησυχία. Η νέα ανακεφαλαιοποίηση δεν αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά έρχεται ακριβώς να διορθώσει λάθη και να αποτρέψει κινδύνους που ενυπήρχαν στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις. Γιατί? Διότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναγκαία όχι λόγω των capital controls, όπως λένε ορισμένοι, αλλά διότι οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις πρώτον δεν θωράκισαν επαρκώς τις τράπεζες από κινδύνους, δεύτερον δεν συνοδεύτηκαν από ένα σχέδιο αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, και είναι παράδοξο να μιλούμε για αξίες των τραπεζών όταν στο εσωτερικό τους συσσωρεύονται διαρκώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεσμεύουν πόρους. Και τρίτον, διότι δεν σχεδιάστηκαν οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις με όρους δημοσίου συμφέροντος. Αντιθέτως, σχεδιάστηκαν με όρους εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων συμφερόντων, μεταξύ των οποίων των παλαιών μετόχων και των παλαιών διοικήσεων, οι οποίες προστατεύτηκαν κατά τρόπο πρωτοφανή, σκανδαλώδη παγκοσμίως, με ειδική νομοθεσία που απέτρεπε κάθε είδους παρέμβαση ή αλλαγή. Γι' αυτό και οι όποιες αναφορές σε εξεταστικές επιτροπές, σε ό,τι μας αφορούν, δεν συνιστούν απειλές, αλλά καθήκον και υποχρέωση της Βουλής, διότι όπως είχα ξαναπεί, ο φάκελος των τραπεζών δεν έχει ακόμα ανοίξει. Άλλωστε, όπως ίσως έχει γίνει ήδη γνωστό, έχω μετά από εξουδότηση του κυβερνητικού Συμβουλή Οικονομικής Πολιτικής, έχω αποστείλει επιστολή στον Τράπεζα της Ελλάδας, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και του ζητώ να καταθέσουν στη Βουλή εκθέσεις κάθε θεσμός από τη δική του οπτική γωνία, με τις οποίες να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει, με ερωτήσεις ή με άλλο τρόπο, για την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά από την κρίση και μετά, και βεβαίως και για τις ανακεφαλαιοποίησεις μαζί και την τελευταία. Σημασία όμως έχει το μέλλον. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, το πρόγραμμά μας, η πολιτική μας, προβλέπει τους εξής στόχους. Πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ταχή αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των κόκκινων δανείων, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να μιλάμε στην ουσία ούτε για τράπεζες, ούτε για επανεκκίνηση της οικονομίας, ούτε για επενδύσεις. Δεύτερος στόχος είναι η αξιολόγηση των διοικήσεων, και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά, όχι μόνο των προσώπων, αλλά κυρίως των δομών και των λειτουργιών της κάθε τράπεζας. Με την ευκαιρία αυτή θα αντιμετωπιστεί, θα επανεξεταστεί και το ζήτημα των υπέρογκων σε ορισμένες περιπτώσεις αμοιβών των ανώτατων τραπεζικών στελεχών. Και θυμίζω εδώ ότι η κυβέρνηση εκεί που μπορούσε το έκανε. Μείωσε τις αμοιβές στο τάφι σίγμα. Τρίτος στόχος μας είναι η προετοιμασία ενός νόμου που θα εισάγει ένα σύστημα διάβγειας στις τράπεζες, διότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε τράπεζας τι χορηγήσεις κάνει και σε ποιους, πώς κατανέμε τη διαφήμισή τους, ποιοι παίρνουν προνομιακά δάνεια αν παίρνουν κλπ. Ο στόχος βεβαίως είναι να αποτραπούν προβλήματα σαν αυτά τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν και ακόμα διερευνούνται. Τέταρτος στόχος είναι φυσικά η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, κάτι που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά εξαρτάται και από τις ίδιες τις τράπεζες και την πολιτική επιτοκίων που θα ασκήσουν και άλλους παράγοντες. Πέμπτος στόχος είναι η κατοχήρωση και η άσκηση των δικαιωμάτων του δημοσίου,
Πράγμα το οποίο προϋποθέτει θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε να υπάρξουν δομές τέτοιες όπου οι εκπρόσωποι σήμερα του Δημοσίου σε όλες τις τράπεζες να μπορούν την ανοχή σας. Θα ζητήσω εγώ για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ, για να ολοκληρώσω. Και βεβαίως, εντός του 2016 θα γίνει ορατό και λειτουργούν το εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα αντιμετωπίζει ανάγκες τις οποίες οι μεγάλες τιμικές τράπεζες είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων, των καινοτόμων δράσεων, της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης κλπ. Ήδη έχει δρομολογηθεί η συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων στο μετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΙΑΝ. Ήδη ετοιμάζονται προγράμματα για την λεγόμενη μικροπίστωση, προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με ορισμένες σκέψεις επί του γενικότερου πολιτικού θέματος που ακούστηκαν, αλλά λόγω χρόνου απλώς θα περιοριστώ σε μία επισήμαση. Στην επισήμαση, μάλλον μιας αντίφασης. Ακούμε από ορισμένα συνάμεις αντιπολίτευσης μία εντελώς επιθετική στάση απέναντι στην κυβέρνηση και την ίδια στιγμή ακούμε συζητήσεις περί οικουμενικών κυβερνήσεων. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ιστορικά οι οικουμενικές κυβερνήσεις γίνονται όταν υπάρχει κενό εξουσίας ή όταν δεν υπάρχει κάποιος πόλος νομοποιημένος από το λαό για να λειτουργήσει ως το κέντρο άρθρωσης της πολιτικής μας ζωής. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τέτοιο πόλο, ψηφισμένος από το λαό επί δύο συνεχώς φορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μάλιστα πόλο όχι μόνο σταθερότητας, αλλά και μετασχηματισμού της κοινωνίας. Είναι ένα κόμμα ανοιχτό σε συμμαχίες, στη βάση προγραμμάτων και προγραμματικών συγκλήσεων. Η συζήτηση επομένως περί οικουμενικής, μάλλον σε άλλους στόχους αποσκοπεί, ενδεχομένως την οικουμενική συγκάλυψη των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενδεχομένως την αναστολή ή στην ακύρωση έστω και προσωρινά εκείνων των ρήξεων με εκείνα τα συμφέροντα, οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δραγασάκη.